Από την όμορφη Αλίαρτο ή από τον όμορφο Αλίαρτο. Έχουμε ξεκινήσει εδώ ομαδικός, οικογενειακός, για να πάμε, μήπως βρούμε χιόνια, πάνω εκεί στην Αγία Άννα που σας έχω δείξει, στην Αρβανίτσα που σας δείχνω κατά καιρούς, ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο μεγάλο, που από ό,τι μου είπαν κάποια κορίτσια εδώ στο, εκεί μάλλον, στο Instagram, όχι εδώ στο YouTube, στο Instagram, ότι χθες το βράδυ χιόνισε. Οπότε επειδή εγώ το είδα, επειδή κοιτάω έτσι τον καιρό στη Λιβαδιά, επειδή έχουμε τις ελιές και αυτά και έριξα μια ματιά και είδα χιόνια, λέω εκεί πάνω θα έχει σίγουρα, δεν μπορεί. Και είπαμε να έρθουμε έτσι να δούμε λίγο χιονάκι. Τώρα έρχεται η γιαγιά, έρχεται. Να δούμε λίγο χιονάκι. Αυτή τη φορά πήρα στον Αλέξανδρο, γιατί σας παρακολουθήσατε τα vlog μας, μου θα ξέρετε, του πήρα δύο παντελόνια, δύο μπλούζες, δύο ζευγάρια κάλτσες, άλλο ένα ζευγάρι παπούτσια και φανελάκια. Αλλά τι ξεχάσαμε. Τι ξεχάσαμε αυτή τη φορά? Τα κλειδιά. Τα κλειδιά από το σπίτι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είναι πάρα πολύ έτσι χειμερινός ο καιρός. Η μαμά μου περιμένει έναν κύριο στην τράπεζα εδώ και πάρα πολύ ωραία. Ανάτος. Α, κοιτάει και το μηχάνημα να δει, μήπως έχει ξεχάσει τίποτα. Και τα γυρνάει και τα ξανακοιτάει τώρα. Αυτός δεν είναι σίγουρος ότι τα πήρε όλα. δεν είναι σίγουρος ότι που έφυγε. Α, ξαναπεριμένει στην ουρά. Γιατί? Τέλος πάντων, έχει κρύο, ρίχνει χιονάκι εδώ. Κάπου ήθελα να κατέληξω εγώ τώρα, αλλά δεν... Τελικά έφυγε αυτός. Δεν θυμάμαι. Πάμε τώρα, ελπίζω το επόμενο πλάνο, στα επόμενα πλάνα μάλλον, έχει λίγο χιονάκι ρε παιδί μου. Έστω λίγο έτσι να δούμε, λίγο να κουμπίσουμε χιονάκι, να βγάλουμε καμιά όμορφη φωτογραφία. Να έχουμε... Να θυμόμαστε. Ήρθαμε έτσι τουλάχιστον να δούμε λίγο το οικόπεδό μας, αλλά το αυτοκίνητο δεν ανεβαίνει. Προσπάθησε και ο μπαμπάς μου, γιατί νομίζαμε ότι εγώ δεν μπορώ να το ανεβάσω, αλλά δεν ανεβαίνει γιατί είναι όλο χορτάρι. Και τώρα είναι και το κρύο, μόνο τη βροχή. Τη βροχή. Από τη βροχή και δεν ανεβαίνει τίποτα. Έχουμε κινητοποιηθεί εδώ τώρα. Αλλάζουμε μια πάνω στον Αλέξανδρο και φύγαμε να πάμε στα χιόνια. Έχει. Όλο το βουνό πάνω είναι γεμάτο χιόνι και πρέπει να χιονίζει τώρα γιατί εδώ ρίχνει χιονόνερα. Δείτε εδώ οι ελιές μας. Δεν σας έχω δείξει ποτέ τις ελιές μας. Και τι ωραία θέα που έχει εδώ. Και τώρα φύγαμε να πάμε εκεί πάνω. Εκεί βλέπετε τα χιόνια, κάπου εκεί βασικά, κάπου και από εκεί πίσω. Κατεβαίνει αμάξι, μπαμπά! Όχι, εκχιονιστικό! Μη μας κάνει χάλια! Προς τα κάτω, προς τα κάτω, κάτω, έτσι. Δείτε, έβαλα πρώτη φορά λυσίδα στη ζωή μου. Τα χέρια μου, κοιτάξτε. Οχ, 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 οχ.
Έρχονται. Wow! Δείτε τι όμορφα που είναι. Δεν έχει πατήσει κανένας. Εμείς πατάμε πρώτοι. Δείτε εδώ. Εντάξει, δεν ξέρω πού να σας πρωτοδείξω. Είναι όλα τόσο ωραία. Πραγματικά είναι όλα άσπρα. Εδώ δεν αναγνωρίζω σχεδόν το μέρος, δεν το αναγνωρίζω. Εν τω μεταξύ δεν έχει έρθει και κανένας. Είναι όλο απάτητο. Όλο απάτητο. Και όλα τα έλατα έχουν κρεμάσει. Wow! Δεν ξέρω αν το προλάβατε εκεί πέρα. Φύσηξε και πέφτανε τα χιόνια. Ο Αλέξανδρος με τον μπαμπά μου έχουν μπει στο αυτοκίνητο, γιατί δεν γίνεται άλλο. Θα πάγω ο μικρούλης, απλά ξέχασα να τον βγάλω καμιά φωτογραφία. Εν τω μεταξύ λέει εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα είναι και μια ταβέρνα που σας έχω πει, ένα εστιατόριο τέλος πάντων, είμαστε στην Αρβανίτσα Βιωτίας. Το θερμόμετρο λέει -1, δεν μπορεί, κάποιο λάθος έχει γίνει. Και τα χέρια μου δεν τα νιώθω, δηλαδή για να οδηγήσω τώρα θέλω λίγο χρόνο να καθίσω, να ζεσταθώ. Αυτό θέλω. Έχει θολώσει η κάμερα, κοίτα. Παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τα κουνήσω. Δεν μπορώ να τα πείτε. Πάγωσα. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Δεν κουνιούνται. Εδώ, από τη ζεστασιά και την άνεση του σπιτιού, είναι 2 μέρες μετά τα τελευταία πλάνα που είδατε, γιατί εμείς την επόμενη μέρα πήγαμε ξανά, ανεβήκαμε ξανά, ήρθε και η αδερφή μου μαζί με τα μικρά της και πήγαμε να παίξουμε χιονοπόλεμο. Βέβαια δεν καταφέραμε τη δεύτερη μέρα να ανεβούμε στην Αρβανίτσα, διότι γλιστρούσε πάρα πολύ δρόμος, ήταν ένα πραγματικό παγοδρόμιο. Οπότε πάμε να μην ρισκάρουμε και γυρίσαμε και φύγαμε και πήγαμε στο προηγούμενο χωριό από την Αρβανίτσα και παίξαμε χιονοπόλεμο. Ωραιότατο, είχε γεμάτο, ήταν γεμάτο χιόνι και εκεί. Το τοπίο εκεί είναι μαγικό. Σας έχω ξαναπεί, είναι μόνο 1,5 ώρα από την Αθήνα. Είναι πάρα πολύ κοντά η Λιβαδιά. Για να ανεβείτε στην Αρβανίτσα να είναι περίπου 20 λεπτά. Δεν νομίζω ότι είναι περισσότερο, γιατί εγώ μπορώ να το υπολογίσω τώρα από εκεί πέρα που έχουμε τις ελιές. Είναι περίπου κάνα 10 λεπτό από ό,τι μου είπε και ο μπαμπάς μου. Δεν το έχω χρονομετρήσει, μου είπε και ο μπαμπάς μου που το συζητούσαμε χθες που πήγαμε ξανά. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε σαν εκδρομή. Να δείτε τη Λιβαδιά. Η Λιβαδιά είναι υπέροχη, έχει καταράκτες, έχει μαγαζιά για καφέ, φαγητό, ό,τι θέλετε. Εμείς τρώμε συνήθως στον περιφερειακό δρόμο σε ένα μαγαζί που λέγεται Μπακαλιαρά και έχει τέλειο αρνί και τέλειο. Πώς λέγεται. Ξέχασα πώς λέγεται, παιδιά, θα τρελαθώ. Αυτό το τυρί το ψημένο. Καταλάβατε εσείς. Είναι μαγικά, είναι φανταστικά, τα παιδιά σας θα το χαρούν, θα το καταχαρούν, δεν υπάρχει περίπτωση. Η επαφή με το δάσος εμένα τουλάχιστον με ικανοποιεί πάρα πολύ, γιατί
Είμαι άνθρωπος του βουνού και όχι της θάλασσας, οπότε τέτοιες εποχές με κρύο χιόνια μέσα στα έλατα είναι ό,τι καλύτερότερο για εμένα. Σαγανάκι, ήθελα να πω πριν, μου ήρθε να λαμπεί, ενδιάμεσα το σκεφτόμουν για να βρω τη λέξη. Και επίσης πάνω στην Αρβανίτσα υπάρχει άλλο ένα εστιατόριο που μπορείτε να καθίσετε να φάτε. Βέβαια μπορείτε, άμα θέλετε, να πάρετε και τα επιτελεία σας μαζί για να κάνετε ένα πικνίκ, αρκεί να είσαστε ok και οτιδήποτε υπάρχει σε σκουπίδι να το μαζέψετε. Γιατί στο δάθος εννοείται εμείς φιλοξενούμαστε, εμείς είμαστε οι φιλοξενούμενοι. Οπότε καλό είναι να μην αφηρούμε το στίγμα μας, ειδικά σε τέτοια πουθενά, ειδικά σε τέτοια υπέροχα μέρη, που πραγματικά νομίζω ότι είναι τα τελευταία μέρη που τα δικά μας τα παιδιά θα μπορούν να κάνουν εξορμήσεις αύριο μεθαύριο. Γιατί εμείς εδώ, ας πούμε, στην Αθήνα είχαμε την Πάρνηθα που πηγαίναμε και κάναμε έτσι εξορμήσεις, βόλτες και το ένα και το άλλο. Και τώρα πάει. Πάει η Πάρνηθα. Εγώ ήμουν πάρα πολύ συχνή επισκέπτρια στην Πάρνηθα. Τώρα έχω να πάω μήνες, διότι φοβάμαι να αντικρίσω το θέμα της Πάρνηθας. Φοβάμαι πάρα πολύ εκεί στα βασιλικά κτήματα που εγώ πραγματικά ήμουν θαμώνας εκεί. Ήξερα κάθε εκατοστό, τα είχα γυρίσει όλα. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ τώρα που δεν μπορώ να πάω, γιατί νιώθω ότι πραγματικά θα με πιάσει μελαγχολία για το πώς θα έχει καταλήξει, καταντήσει μάλλον το μέρος εκεί, η περιοχή. Οπότε, επειδή θέλω να φέρω τον Αλέξανδρο σε επαφή με τη φύση, αποφασίζω να διανύω περισσότερα χιλιόμετρα για να αντικρίζουμε και ένα όμορφο θέαμα που να μας φτιάχνει την ψυχή και να πραγματικά να γυρνάμε σπίτι γεμάτη, αλλά να έρχεται και ο Αλέξανδρος σε επαφή με χώμα, χιόνι, τα ζωάκια, τα δέντρα, με ό,τι μπορεί. Δεν θέλω να τα φοβάται αύριο μεθαύριο, επειδή τώρα λόγω του κορονοϊού δεν μπορούμε να πάμε σχεδόν πουθενά. Μέχρι και σε κούνιες εγώ φοβάμαι να πάω όταν έχει άλλα παιδάκια. Προσπαθώ να πηγαίνουμε στις κούνιες όταν δεν έχει πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, σας το προτείνω. Το αγαπώ αυτό το μέρος. Είναι ένα μέρος το οποίο πραγματικά πηγαίνω και φεύγω και το κεφάλι μου είναι ήρεμο, άδειο. Άδειο, πραγματικά άδειο. Και μην αδικείτε τη Λιβαδιά. Περνάμε, και εγώ τόσα χρόνια περνούσα για να πάω στην Αράχοβα και στη Λιβαδιά δεν σταματούσα ποτέ. Η Λιβαδιά είναι πανέμορφη. Είναι πανέμορφη με τα νερά, τους καταράκτες, τα μαγαζάκια, εκεί πέρα είναι πλακόστρωτα, μπορείς να ανέβεις πάνω στο τέλος της διαδρομής, έχει ένα βουνό και έχει ένα κλισάκι. Είναι, αν είναι κλισάκι, μπορεί να λέω βλακίες, διορθώστε με γιατί δεν έχω ανέβει ποτέ, δεν ξέρω αν είναι, δεν πρέπει να είναι μοναστήρι, πρέπει να είναι κλισάκι. Είναι μαγικά, είναι πάρα πολύ όμορφο, θα το ευχαριστηθείτε, είμαι σίγουρη. Αυτό το βίντεο, αυτή την ημέρα μάλλον, αυτή την εβδομάδα ήταν να ανέβει ένα βίντεο συζήτησης, αλλά θα το αφήσω για την επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν γινόταν να πάω σε ένα τόσο μαγικό μέρος και να μην σας πάρω μαζί, να σας ταξιδέψω σε αυτές τις όμορφες εικόνες, γιατί πολλά κορίτσια στο Instagram μου είπατε ότι Μαρινέλη μένω σε νησί και δεν έχω δει ποτέ από κοντά χιόνι και έχω τρελαθεί με τις φωτογραφίες που μας έχεις δείξει και ότι εδώ δεν χιονίζει ποτέ και. Όσο μπορείτε, αν μπορείτε, κάντε εξορμήσεις όπου σας το επιτρέπει, σας το επιτρέπουν οι συνθήκες, τέλος πάντων. Είναι μαγικά. Δεν χρειάζεται να χαλάσεις πολλά χρήματα για να περάσεις ωραία. Δεν χρειάζεται να είσαι με πολύ κόσμο για να περάσεις ωραία. Για μένα, τουλάχιστον εμένα, αυτό μου έχουν διδάξει οι εξορμήσεις που κάνω, γιατί όπως τα έχετε δει, κάνουμε έτσι πολύ συχνά εξορμήσεις. Και το μόνο που εύχομαι και ελπίζω να ανοιχτεί η ουρανή και να με ακούσουν τον επόμενο μήνα, το Φλεβάρι δηλαδή, να ξαναχιονίσει στη Βιωτία και να καταφέρουμε να πάμε ξανά και να έχουμε και τα κλειδιά του σπιτιού, να μείνουμε και εκεί, να μπορέσουμε να πάμε δύο μέρες, ίσως να το ευχαριστηθούμε κάπως έτσι, δεν ξέρω. Να μην χρειαστεί δηλαδή το πήγαινε, αλλά όχι ότι είναι τίποτα. Πραγματικά είναι πολύ εύκολος ο δρόμος εκεί. Αλλά εντάξει, άλλο να είσαι εκεί και να σηκωθείς ό,τι ώρα θες, να ξεκινήσεις ό,τι ώρα θες, και άλλο να πρέπει να γυρίσεις Αθήνα και μετά να ξαναπάς. Αυτά σας φιλώ, σας χαιρετώ και επιστρέφω την επόμενη εβδομάδα, πιστεύω, με το βίντεο συζήτησης. Σας φιλώ, γεια σας.